Δεν είμαστε μόνοι μα. Έχουμε, έχουμε, έχουμε και καλή παρέα και καλό μήνα κυρία καλό μήνα, Κανέλη, Καλώ ήρθατε καλό στην, στην παρέα μας εδώ στο Sky. Μετά στο από σκάι. πολλά χρόνια είμαι Αύγουστο στην Αθήνα και το χαίρομαι. Από ναι. Κα, έχω καταλάβει όλοι οι βουλευτέ. Εννοώ δηλαδή είμαι, πίσω, είμαι όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο <laughs> και όπως οι περισσότεροι από εμά. Δεν ξέρω αν λείπει βουλευτή τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αδύνατο. Θα με καιρό να είναι δούμε αδυνατόν. τη Βουλή να λειτουργεί κατά καλό καιρό. Ε, είναι αδύνατο και, και δεν σημαίνει έδρανα. ότι είναι και καλό, σα το λέω. Βεβαίω υπάρχει το προηγούμενο θερινό τμήμα, στα οποία παίρναγαν τα θυμία και τα τέρατα και κανένα δεν έπαιρνε πρέπα. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπω εξελίχθηκαν τα πράγματα, σε μια κλιματική αλλαγή, αυτή η πολιτική αλλαγή τη λειτουργία μέσα στο κατά καιρό. Έχει και τι συνέπειέ τη και τα καλά τη και τα αρνητικά τη. Και, και με ένα μπαράζ νομοσχεδίων, έτσι, για να Κανέλη, Πού έρχεται ε, από την κυβέρνηση. Ε, ε, ένα ένα μπαράζ νομοσχεδίων πίσω από το άλλο. Το οποίο μοιάζει να ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη η κυβέρνηση για να τα φέρει. Γιατί πρέπει να φτάσουμε στο Σεπτέμβρη και να νομίζουν όλοι ότι δεν θα πατηθούν σαν τα σταφύλια. Ναι, Εγώ πιστεύω με αυτό. ότι ο, ο λαό θα πατηθεί από το Σεπτέμβρη και μετά, σαν τα σταφύλια, γάμο θα πατηθεί επί ουσιαστικών ζητημάτων. Και τώρα πρέπει να ξεμπερδέψουμε με την ατμόσφαιρα. Να μοιάζει όλο αυτό λίγο γιορταστικό, λίγο. πώ να σα το πω. Mm -hmm. ε, Καλά, δεν είναι ένα δρόμο τρωμένο με ροδοπέταλα, έτσι. Ε, καλέ. Γιατί το έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ, καλέ είναι οι προθέσει. Είναι ε... ένα ένας δρόμο συνθλιπτικά ομοιογενή. Κοιτάξτε, να δείτε. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν διαφέρουν παρά μόνο στον επαγγελματισμό τη εφαρμογή δεξιά πολιτική. Για να είμαστε σοβαροί. Εντάξει, στρωμένο βρέθηκε ο δρόμο. Δεν κατέκτησε κάτι ο κ. Μητσοτάκη πέρα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Ε, Εσεί λέτε πολιτικά, γιατί υπάρχουν θέματα που, για τα οποία συζητάμε μπορεί, ακόμα. Ναι, Εάν, μπορεί... το θέμα των συντάξεων, α πούμε. Συντάξεις. Που ξαφνικά ε, συζητούμε όλοι για κάτι εξωφρενικέ συντάξει. Πρώτα το θέμα. Για νομοσχέδια, το... για τροπολογίε που Έχω ήταν να περάσουν, δεν φόβο. περάσανε. Έχω εδώ ένα φόβο και θα σα το πω προκάλυπτα για τι συντάξει. Ούτω ή άλλω είναι και από τα κομμάτια με τα οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει μάχη από τότε που υπάρχει. Ε, και ειδικά τα τελευταία χρόνια μπορώ να σα πω ότι είμαστε και μόνοι που δίνουμε μάχη. Κατά ποιαν έννοια. Ε, ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με τον ίδιο τρόπο που ασχολιόμασταν κάποτε, θυμάστε, με του τυφλού που παίρναν επίδομα που δεν έπρεπε και στο τέλο κάναν και σύλλογο και το γυρίσανε πίσω. Ναι, στα πρώτα χρόνια του μνημονίου, ναι, Και στην πραγματικότητα ναι. κόβονταν από κάτω επιδόματα για του ΑΜΕΑ και δεν τα, έπαιρνε κανένα πρέφα γιατί έλεγε τα, ναι. έτσι, τα λιώσει, μπήσει, δείξει που παίρνουν το. Τώρα πήγαμε στι αυτέ τι 226 πόσε είναι. Ε, Πολυτελεί χρυσέ συντάξει και δεν έχει ανοίξει η συζήτηση αυτή τη στιγμή για τις σύνταξεις πείνας. Mm. Για επικουρικά της τάξης των 19 ευρώ. Που, ποια επικουρικά. Για δεκα... Δεκα... Εδώ... 19 ευρώ μιλάω. Ναι, εδώ υπάρχουν επικουρικές 1.600 ευρώ ναι. που προβλέπεται φυσικά. Μπράβο. Λοιπόν, δεν μιλάμε για μία τάξη η οποία ε, είναι εντελώς περιφρονημένη... Ε, και πρέπει να μάθει και να ασκείται... και τώρα αυτό να είναι και αποτελεσματικό επί Νέας Δημοκρατίας σε ψυχουλάκια. Σε ψυχουλάκια, προσέξτε, σε ψυχουλάκια όμω, το εννοώ τα ψυχουλάκια. Στο επίπεδο των συντάξεων, λοιπόν, η διαστρέβλωση του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίο είναι ένα αλγόριθμο, αντίστοιχο με αυτόν που θα βρείτε σε αλγόριθμο σε επενδυτικέ εταιρείε. Ξέρετε, οι επανυπολογισμοί, οι επανατακτοποιήσει, οι επανακεφαλαιοποιήσει, η mm -hmm. επανατέτοια. Θα έρθει και ένα υποτίθεται καινούριο, που μένει να το δούμε πώ θα έρθει, συνταξιδοτικό σύστημα, στο οποίο θα επενδύει. Και επειδή θα επενδύει, πρέπει να θυμηθεί ο κόσμο και να καταλάβει ότι σε αυτή την πολιτική, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι συγκλονιστικό. Ε, οι δανειστέ μα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει συντάξει, ας πούμε, των πυροσβεστών του Καναδά. Και από τη δική μα κρίση, τροφοδοτείται το κέρδο των δανειστών, επενδυτών και φαντζ, από τα οποία συνταξιοδοτούνται οι άλλοι έξω. Θα πάμε σε ένα σύστημα το οποίο θα μοιάζει ότι ανάλογα τάχα μου δίθεν με, ε, με, το κεφαλαιοποιητικό, έτσι, ανάλογα με τις δυνατότητες που θα έχει ο καθένας να επενδύει και να μην επενδύει και πώς θα επενδύει. Και όταν θα σου λάχει στραβή σε αυτή τη ζωή, τότε αρχίζεις και σκέφτεσαι ε, τι έχει πάει στραβά και πού χάθηκαν τα χρήματα. Κανένας δεν μιλάει για επαναφορά των χρημάτων των κλεμμένων από τα ταμεία. Κανένας δεν μιλάει για επαναφορά των Αυτά θα... εργασία στα προηγούμενα. Προσέξτε τι σα λέω. Είναι ο ένα πήρε τι μπουλντόζες, ισοπαίδωσε δικαιώματα, χωμάτινο το δρόμο, έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και τον ασφαλιστό του τρώνει. Ε, και επειδή είναι άσφαλτος και δεν σηκώνει πολύ σκόνη, πολλοί θα πούνε: Αχ, τι ωραία, τι καλά, τα πράγματα επιτέλου λειτουργούν. Το πρόβλημα δεν είναι αν λειτουργούν. Είναι υπερπίου λειτουργούν. Να σα φέρω επίση ένα παράδειγμα, μια και είναι καλοκαίρι και άκουγα ότι πνιγήκανε τα δύο κορίτσια. Ε, συρό, στο, συρό. Στο, στο... ε εντάξει, αυτό τώρα είναι και συνάρτηση και κουλτούρα κολύβηση και κουλτούρα ξενοδοχείου. Όταν πλήγε, πνίγεσαι στο ένα Μέτρο και 20 το πράγμα θέλει πολύ βαθύτερη μελέτη, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάνε, λένε. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα στο κέντρο αποκατάσταση. Το οποίο είναι εξαιρετικό από πλευρά προσωπικού. Υπε... Λίγο προσωπικό, υπερβάλλουσα δουλειά. Το κέντρο αποκατάσταση αναπήρων, έτσι. Που είναι πίσω από το Πάρκο Τρίτσι. Εκεί υπάρχει μια πισίνα. Για να κάνει αποκατάσταση. Ούτε ξέρω πόσα χρόνια δεν λειτουργεί. Δεν βρέθηκαν χρήματα. Μάλιστα. Δηλαδή, με καταλαβαίνετε, ε. ναι. άρα το υπερπίου πάει στην ανάπτυξη. Ακούω για το 1821. Mm -hmm. θα, θα, θα πάμε στο 1821, το περάσαμε και μέσα σε νόμος το 1821. Φτιάξαμε μια τεράστια επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με το 1821. Το 1821 έχει ιστορικές ε, θέσεις για να φτιάξουμε ένα ενιαίο μπραντ. Δηλαδή πάμε να το, εντός εισαγωγικών, μαρκετοποιήσουμε... Ε, και ε, να το τυποποιήσουμε κάτι ξαντίφετα. Δεν πούμε, είναι κατανάγκη κακό πράγμα. αυτό. Ε, δεν ε, είναι και όχι το, είναι, τάγμα, είναι, το, είναι. Το, είναι. το τάγμα του έθνους, από όχι την όχι. άλλη, είναι. αλλά ναι, ναι, ναι. Τόσο, δεν είναι και κάτι ε. κακό. Όχι, δε, το να κάνει εορτασμού. Σα πληροφορώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ήδη οργανώσει πρόγραμμα για. Για να τιμήσει το 1821. Εμένα το πρόβλημά μου είναι το αθάνατο κρασί του 1921, αυτά τα κλισέ που είναι τώρα τελευταία λίγο τη μόδα, να μην γίνει ξύδι. Εκείνη το πρόβλημά mm -hmm. μου. Να μην γίνει ξίδι. Δηλαδή να μην κοστίσει σε γνώσει, σε ανάλυση, σε πεποίθηση. Mm -hmm. Φέρνω ένα να... παράδειγμα. Το 1921 ε, είναι ε, ε, δημιούργημα τη αστική χρόνος... τάξη τη εποχή. Αυτό όμω δεν σημαίνει mm -hmm. ότι σήμερα. Μπορεί να πρωτοστατεί, να οικειοποιείται και να μιλάει μόνο η αστική τάξη και να μην ακουστική. Να ακουστεί ναι. τίποτα για την Μάλιστα. κοινωνική μετεξέλιξη του 2021. Επειδή ο χρόνο μα πιέζει, Γιάννα Κανέλη, θα θέλαμε και ένα σχόλιο από σένα αναφορικά με την υπόθεση του Κορκονέα, την αποφυλάκησή του και όλη τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Αν είναι ο ποινικό κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πίσω από αυτή την εξέλιξη αν θα γινόταν ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε. Ε, για να είμαι πολύ συνοπτική σε αυτό, ναι, ναι. θα πω πρώτα απ' όλα ότι εμεί είμαστε στα κάγκελα. Με αυτή την απόφαση ε, και είμαστε σε θέση να επιμερίσουμε και ευθύνε έχοντα μελετήσει το θέμα λίγο καλύτερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ΚΝΕ βγαίνει αύριο να κάνει διαμαρτυρία στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και εκεί, δηλαδή εκεί που είναι οι αρμόδιοι να κάνουν έτσι, mm. για να μην, να, μην το, να μην πάει το θέμα σε φτηνή πολιτική εκμετάλλευση, να πάει στην ουσία και στην καρδιά του προβλήματο. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ευθύνη ο νόμο που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε αποφυλάκηση. Έχει ευθύνη επίση ο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ω προ την αποδοχή που σχεδόν την καθιστά υποχρεωτική του ελαφρυντικού, του, ε, του πρώτερου έντιμου βίου. Συντομίου, σύνομου, έτσι όπω λέμε. Ναι, 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 του σύνομο. Αυτό είναι ο παλιό πρώτερο έντιμο βίο. Άμα πείτε ναι. σύνομο τώρα, ο κόσμο. Το λέω αυτό επειδή σύμφωνα με τον τρόπο. του σύνομο. Κοιτάξτε, ναι, το είναι το κόσμο... πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ο... μεταξύ ο... του πρώτερου έντιμου ναι, ναι, και σύνομου. Ακέντη, κοιτάξτε, όταν είσαι αστυνομικό και δεν έχει σύνομο βίο, υποτίθεται ότι είναι περασμένο και στο φακελό σου. Και θεωρητικά. Τι είναι σύνομο για την αστυνομία, εσεί και εγώ το ξέρουμε γιατί μιλάτε για ΕΔ και μία σειρά από άλλα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Οπλίζεται ή δεν οπλίζεται κάποιο. Εδώ μπήκε τιμολόγιο στι κλοπέ, να πάμε σε 120.000. Ε, ότι έπρεπε να αλλάξει ο νόμο έπρεπε να αλλάξει. Ότι κάποιοι θα τον εκμεταλλευόντουσαν, επίση θα τον εκμεταλλευόντουσαν. Εδώ είναι εξόφθαλμη η διαδικασία. Δηλαδή έγινε μια έντεχνη καθυστέρηση, έτσι ώστε να βγει ο, ο κορκονέα έξω. Και το να μείνει ο κορκονέα έξω, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πλύνει τέτοιου είδου εγκλήματα. Δεν είναι μόνο η αποφυλάξη. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί mm. δημιουργώντα αντίδραση απέναντι σε αυτό. Σα φέρνω ένα παράδειγμα. Εγώ πολύ, έχω πολύ την απέτηση. Ναι, ω Ορθόδοξη, έχω την απέτηση τον παπά που είπε ότι δεν κοινωνάει τα αμαία να τον του βγάλουν τα ράσα τώρα όμω. Αυτό θεωρώ εγώ. Αντίδραση επί mm. ιδεολογικού περιεχομένου. Αν Μάλιστα. Ε, με καταλαβαίνετε, σα λέω. Άξι, ναι, να του α, βγάλουν α, τα ράφια δεν, δεν σηκώνει. Είναι για ορισμένα πράγματα, όπω ο Κροκονέα, όπω μία σειρά από. Δεν σηκώνει ένα. να, να, να ανοίξουμε μια συζήτηση yeah, αναλυτική yeah, yeah. για αυτά τα πράγματα. Να ευχηθώ σε κάποιον ε, καλέ διακοπέ και καλό μήνα, μια και θα, πρέπει να κλείσουμε και είναι Αύγουστο, δεν μπορώ να μην έχω κατά νου. 1,5 εκατομμύριο ανθρώπου που δεν θα πάνε, παιδιά που δεν έχουν κάνει χρόνια τώρα διακοπέ και δεν θα προφηθούν, γιατί δεν είναι θέμα παιδικών σταθμών, ούτε από κατασκηνώσει ούτε από τίποτα οργανωμένο. Να... Και, να και να πω ε, να βοηθήσει το μυαλό να βγάλουμε πέρα το Σεπτέμβρη. Γιατί όταν θα γυρίσουμε, τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα από την τυχαία σεισμική διαδικασία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και σας εύχομαι να μην αγιοποιηθείτε στο επίπεδο του φιλελευθερισμού και ανακηρυχθείτε σε Αγίου. Όχι, δεν, είναι αυτή η πρόθεσή μα καταρχήν. Ούτε θέλουμε να αγιοποιηθούμε. Δεν εννοούσα εσά ω πρόσωπα. Να... Καταλαβαίνετε τι Να μην φτάσουμε να αγιοποιήσουμε πράγματα και στο τέλο καταλήξουμε προσκυνημένοι διασκεδάζοντα το 1821. Αυτή είναι η μέρη και δουλειά δική σα μέσα στο κοινοβούλιο. Απολύτως. Πιστεύω θα την πιστέψτε με, απολύτω και καθοδηγητική σχεδόν. Ευχαριστούμε πολύ για να κάνετε. Να καλά, καλημέρα και καλέ διακοπέ και καλό μήνα.